η πραγματικά μεγάλη χαρά και δική μου και όλων των μελών της Διοίκησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των εργαζομένων να σας υποδεχόμαστε σε μια εκδήλωση που θυμίζει την κανονικότητα που ξεχάσαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι η πρώτη εκδήλωση που και εγώ παρευρίσκομαι μετά από την περίοδο της πανδημίας και εύχομαι από εδώ και πέρα να ξαναξεκινήσουμε δυνατά. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί τα τελευταία χρόνια στηρίξατε την εταιρεία και τη στηρίζετε σε δύσκολες στιγμές. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η εταιρεία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην καλύτερη δυνατή κατάσταση από οποιαδήποτε πλευρά και αν την πιάσετε, κεφάλαια, κερδοφορία. Και όλα αυτά χάρη σε εσάς και στις προσπάθειές σας. Και η πανδημία του κορονοϊού σταμάτησε πολλές από τις δραστηριότητες. Φαίνεται πως οι ασφαλιστές της Εθνικής Ασφαλιστικής δεν το βάλαν κάτω και αυτό φαίνεται από τα παραγωγικά τους αποτελέσματα. Σήμερα, μετά από καιρό, βρεθήκαν πάλι όλοι μαζί, η Golden Team της Εθνικής Ασφαλιστικής, για να γιορτάσουν αυτές τις επιτυχίες. Ας τους ακούσουμε. Σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική κάνει μία βραδιά για να βραβεύσει τα στελέχη των πωλήσεων που διακρίθηκαν το 2019 και 2020 μετά από μια σχεδόν διετία απουσίας λόγω της πανδημίας. Το μήνυμα που θέλω να δώσω στους ανθρώπους αυτούς είναι ότι εμείς σαν διοίκηση στηρίζουμε το έργο τους, όπως κάναμε πάντα διαχρονικά, και οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανταποδώσει αυτή την εμπιστοσύνη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τα παραγωγικά αποτελέσματα που έχουν φέρει στο πρώτο εννιάμηνο και αυτά που είμαι σίγουρος ότι θα φέρουν στο τελευταίο τρίμηνο του 2021. Η εταιρεία βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση που θα μπορούσε να βρεθεί και από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας και από πλευράς κερδοφορίας, αλλά και από πλευράς ποιότητας και εξελίξεων. Τα οποία θα τα βλέπετε όλοι και εσείς και οι ασφαλισμένοι μας σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός. Τώρα η αγορά διαμορφώνεται, αλλάζει, βλέπουμε εταιρείες να συγχωνεύονται και στο επίπεδο των εταιρεών και σε μεσίτες και πράκτορες. Πώς κοιτάτε την επόμενη μέρα ως Εθνική Ασφαλιστική? Ήταν αναμενόμενο και στον ασφαλιστικό χώρο, ο οποίος είναι πολλά υποσχόμενος στη χώρα μας, εν μέσω μιας ανάπτυξης που ήδη αρχίζει να διαφαίνεται, να συγκεντρώνει τα βλέμματα επενδυτών και να μπορεί να υπάρχει αυτό που λέμε η συγκέντρωση και το consolidation. Ήταν κάτι που το αναμέναμε, το έχουμε ζήσει στο τραπεζικό σύστημα και νομίζω ότι ο ασφαλιστικός χώρος θα το βιώσει. Εμείς σαν Εθνική Ασφαλιστική βλέπουμε με πολύ ενδιαφέρον τις εξελίξεις που γίνονται στους πολυεθνικούς ομίλους και τις παρακολουθούμε, αλλά δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, διότι πάρα πολύ απλά είμαστε η εταιρεία που τόσα χρόνια πρωτοστατεί και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Θα έλεγα επιτέλους και πάλι μαζί, μετά από δύο χρόνια απουσίας, δύο χρόνια που δεν μπορούσαμε να είμαστε δίπλα στο δίκτυό μας όπως σας θέλαμε, ήρθε η στιγμή που βρισκόμαστε πάλι όλοι μαζί. Γιορτάζουμε ουσιαστικά δύο χρόνια, είναι διπλές γιορτή του 2019 και του 2020. Οι βραβευθέντες, αυτοί που πραγματικά έδωσαν την ψυχή τους αυτά τα δύο χρόνια σε πολύ δύσκολες συνθήκες για να καταφέρουν τα αποτελέσματα που έφεραν. Όπως ακούσατε για τον κύριο Κωνσταντά νωρίτερα, η εταιρεία είναι στην καλύτερη φάση της, τόσο όσον αφορά την κερδοφορία της, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και γενικότερα τη θέση της στην αγορά. Αισθανόμαστε λοιπόν ότι αυτή η βραδιά ανήκει στους ανθρώπους αυτούς, αυτούς τους ανθρώπους που δύο χρόνια τώρα με διάφορους τρόπους, από απόσταση, με κάθε δυνατό τρόπο ήρθαν σε επαφή με τους πελάτες τους, προώθησαν τα προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής και κράτησαν την Εθνική Ασφαλιστική στη θέση που είναι σήμερα. Είναι μια βραδιά που πραγματικά αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, γι' αυτό είμαστε και σήμερα μαζί. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να κάνουμε διοργανώσεις τέτοιου είδους όπως κάναμε στο παρελθόν, έχοντας τους δίπλα μας και βραβεύοντας τους όπως πραγματικά τους αξίζει. Αισθανόμαστε ότι σήμερα είναι μια πρώτη αρχή, μια πρώτη ευκαιρία να είμαστε πάλι μαζί και πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα δούμε πάλι την Εθνική Ασφαλιστική στις επάρξεις και την Εθνική Ασφαλιστική να κάνει τα συνέδρια που όλοι γνωρίζουμε. Σήμερα λοιπόν τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους, είναι μια βραδιά μόνο για αυτούς. Όλη η εταιρεία υποκλίνεται σε αυτή τη δύναμη του εταιρικού δικτύου και ειδικά στους πρωταγωνιστές της και του 19 και του 20. Ξεκινάμε λοιπόν μια νέα σελίδα, μια νέα εποχή, γιατί η πανδημία δυστυχώς μας έφερε λίγο πίσω. Χάσαμε ένα πολύτιμο χρόνο, αλλά έπρεπε να προφυλάξουμε τον κόσμο του εταιρικού δικτύου. Έπρεπε να προφυλάξουμε τον κόσμο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Έτσι λοιπόν σήμερα ξεκινάμε
πάλι μαζί, όλοι μαζί, διαζώσεις, να κάνουμε τα όνειρα, να ονειρευτούμε και να δούμε πραγματικά πού μπορεί να πάει η εθνική μας το επόμενα χρόνια. Γιατί θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Ήδη στα στοιχεία του 9 μήνου που κλείσαμε χτες, ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Η εταιρεία μας τρέχει με διψήφιο νούμερο και το εταιρικό δίκτυο βέβαια κρατάει τη σκυτάλη αυτής της παραγωγικότητας. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι μία από τις λίγες εταιρείες η οποία, να το πούμε απλά, γεννά ασφαλιστές. Σε ένα τοπίο όπου βλέπουμε εταιρείες να συγχωνεύονται και μία αγορά να συρρυκνώνεται, θα μπορούσαμε να πούμε. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει η Εθνική Ασφαλιστική για την επόμενη μέρα? Είμαστε ευχαριστήσει να πούμε ότι ήρθαν νέα στελέχη κοντά μας και το 20 αλλά και το 9 μήνο του 21, πάνω από 150 νέοι συνάδελφοι στο εταιρικό μας δίκτυο για να δώσουν αυτή την όθηση και τη δύναμη που έχει το εταιρικό δίκτυο και η Εθνική Ασφαλιστική. Άρα, όπως είπα και προηγουμένως, μέσα στο DNA των ανθρώπων της Εθνικής, κυρίως του εταιρικού δικτύου, είναι η ανάπτυξη, η στρατολόγηση για να δώσουμε καριέρα σε νέους ανθρώπους και να κάνουν μια εντυπωσιακή πορεία στην ασφαλιστική αγορά που έχει πάρα πολύ παρόν και μέλλον. Σήμερα γιορτάζει η Golden Team, έτσι γράφει, Golden Team. Πραγματικά εγώ θεωρώ ότι το δίκτυο της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι ένα πολύ πολύ ξεχωριστό δίκτυο. Θυμάμαι όταν ξεκίνησε η πανδημία, που μαζί με την πανδημία υπήρχε και η οικονομική κρίση, συνάδελφοι από άλλες εταιρείες συζητάγανε πώς θα γλιτώσουν τα χαρτοφυλάκια, πώς θα διατηρήσουν τα εισοδήματα, τι θα κρατήσουν, τι θα χάσουν. Εμείς ποτέ δεν σκεφτήκαμε έτσι. Συζητάγαμε πόση αύξηση θα έχουμε, πώς θα ανέβουμε σε θέσεις, πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας, οι οποίοι στόχοι είχαν αυξήσεις 30 και 40 και 20%. Και σε τι εποχές? Σε εποχές κάκιστες και πανδημίας και οικονομικής κρίσης. Αυτό λοιπόν το δίκτυο, η Golden Team, τα κατάφερε. Κατάφερε σήμερα να έχει σε μια διάρκεια πανδημίας 2 ετών συνεχής αυξήσεις παραγωγής, συνεχής αυξήσεις χαρτοφυλακίου, το οποίο σημαίνει ότι δεν υπήρχαν καθόλου ακυρώσεις. Και όταν αυτό το δίκτυο έχει πετύχει αυτά στις δύσκολους καιρούς, σκεφτείτε πόση δύναμη έχει και τι θα κάνει τώρα που οι καιροί αρχίζουν και ομαλοποιούνται. Είμαι σίγουρος για το μέλλον της Εθνικής Ασφαλιστικής όταν έχει από πίσω του ένα τέτοιο δίκτυο. Το agency της Εθνικής Ασφαλιστικής. Είμαι 100% βέβαιος και επιπλέον η εταιρεία έχει γίνει, όχι με διάφορους τρόπους τεχνικούς, αλλά με πραγματικούς, μια πολύ κερδοφόρα εταιρεία, που όπως βλέπετε η κερδοφορία και τα αποτελέσματα του 9 μήνου του 2021 είναι εκπληκτικά. Και θα είναι και ακόμα καλύτερα. Το μέλλον είναι δικό μας. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτή η εταιρεία έχει ένα πολύ σκληρό DNA. Έχει ένα πυρήνα επαγγελματιών που χρόνια τώρα έχουν την εμπειρία. Μετά από 12 χρόνια κρίση, ελληνική κρίση, με την πώληση της εταιρείας, με 2 χρόνια κορονοϊό, εγώ βλέπω πρόσωπα χαμογελαστά και πιστεύω ότι η επόμενη μέρα θα είναι όχι απλά δυνατή, θα είναι πολύ δυναμική για όλους μας. Είναι η αρχή της επόμενης μέρας, η αρχή να φύγουμε από αυτό που ζήσαμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο με χαμόγελο, με αισιοδοξία, με περισσότερη δουλειά για να δουλέψουμε για τους εαυτούς μας, για τα γραφεία μας, για την εταιρεία, για την ασφαλιστική αγορά. Η αγορά μας χρειάζεται, ο κόσμος έχει ανάγκη τα προϊόντα μας, έχει ανάγκη τις υπηρεσίες μας, έχει ανάγκη το πυρός, έχει ανάγκη τη σύνταξή του, έχει ανάγκη την υγεία του. Σε αυτό καλούμαστε να ανταποκριθεί το δίκτυο της Εθνικής και θα ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο τέλος όλοι συζητάμε εκ του ασφαλούς. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι την κρίσιμη ώρα, ποιες αποφάσεις παίρνονται και από ποιους υλοποιούνται. Για άλλη μια φορά μετά από 1,5 αιώνα λειτουργίας η εταιρεία μας, φαίνεται ότι πήρε τις σημαντικότερες αποφάσεις για να ξεπεράσουμε μια περίοδο δεκαετή με μεγάλα προβλήματα στο κομμάτι της οικονομίας και μια διετή περίοδο πανδημίας η οποία μας ανάγκασε να απομονωθούμε και να αλλάξουμε τρόπο συμπεριφοράς και τρόπο ζωής. Σε όλη αυτή την ιστορία σκέπτομαι μήπως τελικά βάλαμε στην κυβωτό του ΝΟΕ πελάτες, συνεργάτες και ό,τι άλλο θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε, αλλά δεν κατάλαβα πώς ήμασταν οι υπόλοιποι έξω από την κυβωτό να δώσουμε μία μάχη επιβίωσης. Τελικά σήμερα, για να βραβεύουμε τους ανθρώπους του 19 και του 20, δεν βραβεύουμε ανθρώπους που παρήγαγαν μόνο, που αντέξανε, που στηρίξανε, που ήταν δίπλα στους πελάτες μας και που τελικά σήμερα
Ανοίγοντας την Κιβωτό βλέπουμε να έχουμε καταφέρει σπουδαία πράγματα. Υπάρχουμε, μεγαλουργούμε, συνεχίζουμε. Η διοίκηση αυτό το διάστημα πάλεψε πάρα πολύ σημαντικά και έκανε σπουδαία πράγματα. Παρόλο αυτές τις δυσκολίες, τις οποίες ένας που δεν είναι στον επιχειρηματικό τομέα δεν μπορεί να τις αντιληφθεί. Εγώ όμως είμαι μέσα, πράγματι ήταν αξιόλογη προσπάθεια, πολύ σημαντική. Τόσο τη διά της πωλήσεων, αλλά και ιδιαίτερα της διοίκησης. Και μπράβο τους πραγματικά, γιατί ανέβασανε ψηλά την Εθνική. Η Εθνική έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Και αν το αξιοποιήσει σωστά η εκάστοτε διοίκηση, σημερινή ή αυριανή, δεν έχει σημασία, νομίζω ότι μπορεί να πάει πολύ μακριά. Δεν έχει πάει η Εθνική πολύ μακριά. Εγώ τη ζω 41 χρόνια, όπως σας είπα. Έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Αν το αξιοποιήσει, τι πολυεθνικές, τι παραμύθια, όλα αυτά είναι για μένα παραμυθάκι. Και θα σας πω ένα στιγμιότυπο να καταλάβετε. Εμείς ανταγωνισμό στην Πελοπόννησο και στην Ελλάδα του ανταγωνισμού τον έχουμε σβήσει. Δεν υπάρχει για μας ανταγωνισμό. Έτσι μπορεί να σβήσει πραγματικά όλος ο ανταγωνισμός. Δεν έχει το κύρος και την προοπτική της Εθνικής Ασφαλιστικής. Μακάρι να είμαστε καλά, γιατί έχω και εγώ τα σχέδιά μου να κρατηθώ ακόμα πολύ στην Εθνική Ασφαλιστική, να προσφέρω και στους ανθρώπους μου βέβαια, γιατί έχω ένα μεγάλο δίκτυο, αλλά και στην Εθνική Ασφαλιστική, γιατί πιστεύω ότι η Εθνική αξίζει τον κόπο. Και κλείνοντας, ευχαριστώ γιατί στην Εθνική Ασφαλιστική οφείλω το FZN, όχι το ZEN, το FZN.